πρώτα-πρώτα η αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου. Πυρήνας του είναι η Κοζάνη και η Δυτική Μακεδονία. Αλλαγή λοιπόν του ενεργειακού μοντέλου και χωροθέτηση και ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, στις οποίες θα δώσει τη θέση του ο λιγνίτης, ο οποίος είναι φθηνή ενέργεια αλλά και ρυπογόνος ενέργεια. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο ζήτημα και μια πρόκληση. Ο πλήρως όγκος των επενδύσεων της Ελλάδας στα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει προγραμματιστεί να γίνει και πρόκειται να γίνει στη Δυτική Μακεδονία λόγω των δικτύων μεταφοράς υψηλής και υπερυψηλής τάσης και τη διασύνδεσή τους με όλες τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα ανταλλάσσει ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Γι' αυτό και έχουμε την απέτηση ως τοπική κοινωνία όλες αυτές οι επενδύσεις και οι δράσεις οι οποίες δεν δίνουν θέσεις εργασίας να συνδεθούν με αντισταθμιστικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση η σημερινή σύνδεση είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι η ουσία αυτών που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, στο επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και βεβαίως ουδεμία σχέση έχει με τον προγραμματισμό και τα δεδομένα τα οποία έγινε το τρέχον κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.